Συνεχίζει η Τουρκία σε Ελλάδα αλλά και Κύπρο. Με την έκδοση νέων οδηγιών, οι Τούρκοι δεσμεύουν παράνομα θαλάσσιες περιοχές μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ αλλά και την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Τουρκικά πλοία πραγματοποίησαν σήμερα βολές νότια του Καστελόριζου. Τεντώνουν κι άλλο το σκηνή οι Τούρκοι και κλιμακώνουν τις προκλήσεις σε Κύπρο και Καστελόριζο. Μετά την αμφισβήτηση της Κυπριακής ΑΟΣ, προχωρούν ένα βήμα παραπέρα. Με μπαράζ, παράνομο ναύτεξ μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ, αλλά και εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, πραγματοποιούν ασκήσεις με πραγματικά πειρά. Από σήμερα έως και τις 17 Μαΐου δεσμεύουν θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου. Πολεμικά σκάφη προχώρησαν ήδη σε βολές με πραγματικά πειρά. Οι Τούρκοι όμως δεν σταμάτησαν εδώ. Με δεύτερη ναύτεξ δέσμευσαν θαλάσσια περιοχή νότια της Κύπρου, που περιλαμβάνει και το οικόπεδο 6, το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη παραχωρήσει για εκμετάλλευση υδρογων ανθράκων σε γαλλοϊταλική κοινοπραξία. Τουρκικό πολεμικό σκάφος, όπως αναφέρεται στην ναυτική οδηγία, θα ποντίσει καλώδια για έρευνες. Οι Τούρκοι όμως ξεπερνούν κάθε όριο και από αύριο στην ίδια περιοχή, δηλαδή μέσα στο οικόπεδο 6, προγραμματίζουν ασκήσεις με πραγματικά πειρά. Δεν άργησε η απάντηση της Κυπριακής κυβέρνησης στις συνεχείς τουρκικές προκλήσεις. Από το πρωί, το νεότευτο και υπερσύγχρονο ερευνητικό σκάφος Ramphorn Hyperion πλέει εντός της Κυπριακής ΑΟΣ, διεξάγοντας σεισμογραφικές έρευνες για λογαριασμό της Κύπρου. Απέπλευσε από τη Λεμεσό και κινείται νότια στα οικόπεδα 6, 8 και 10, συνοδευόμενο από ειδικό βοηθητικό σκάφος. Το πρωί, τουρκικό αεροπλάνο ηλεκτρονικού πολέμου μπήκε στον ελληνικό εναέριο χώρο ανατολικά της Ρόδου και κινήθηκε προς την Κύπρο. Αργότερα, δύο τουρκικά F-16 παραβίασαν το FIR Αθηνών μεταξύ Λίμνου και Λέσβου. Αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά που απογειώθηκαν από τη Σκύρο. Στις προκλήσεις των Τούρκων, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις απαντούν με συνεχή εκπαίδευση. Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από την άσκηση που πραγματοποίησαν Έλληνες κομμάντο, αλλά και το τάγμα εναέριου εφοδιασμού μαζί με Αμερικανούς επίλεκτους των ειδικών δυνάμεων. Έριξαν λέμβους από αεροπλάνα, φορτία με εξοπλισμό και έκαναν ρήψεις αλεξιπτοδιστών. Αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από τη Δονούσα ο Υπουργός Άμυνας Πάνος Καμένος. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν είμαστε και διατεθειμένοι να δώσουμε τίποτα και σε κανέναν. Καλωρίζικο να είναι. Στη Δονούσα, οι ένοπλες δυνάμεις βοήθησαν στην κατασκευή του νηπιαγωγείου του μικρού νησιού της Άγωνης Γραμμής, το οποίο φοιτούν τρεις μαθητές. Ναι, όπως φαίνεται, τακτική προκλήσεων από τους Τούρκους, λοιπόν, οι οποίοι τώρα δεσμεύουν περιοχές που δεν δικαιούνται σε Αιγαίο και Κύπρο και εκεί πραγματοποιούν ναυτικές ασκήσεις μαζί με μοσβερίκιους. Και έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι αναβάθμιση των προκλήσεων. Αυτά που έκαναν όλο αυτό το διάστημα στον αέρα, τώρα επιχειρούν να τα κάνουν και στη θάλασσα. Λίγο πολύ ήταν αναμενόμενα όλα αυτά, διότι, όπως έχουμε πει, στο θέατρο των πραγματικών πολεμικών επιχειρήσεων νοτίως της Τουρκίας, στη Συρία, η Τουρκία έμεινε απ' έξω. Έτσι λοιπόν τώρα ασκούνται μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ. Μέσα δηλαδή στα χωράφια τα κυπριακά. Ναι. Αυτό ήταν γνωστό σε μας τους τελευταίους 5 μήνες. Γι' αυτό και οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, όπως έχουμε πει, έχουν κατέβει προς τον νότο. Mm-hmm. Καστελόριζο, Ρόδο. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα ο Καμένος με τον αρχηγό ΓΕΘΑ, με την στολή παραλλαγής του, ο Ναύαρχος Αποστολάκης, πήγαν στις μικρές Κυκλάδες. Δεν πήγαν μόνο να εγκαινιάσουν το βρεφονηπιακό σταθμό που τον φτιάχνουν οι ένοπλες δυνάμεις, αλλά πήγαν και στην Αμοργό, που απέναντι είναι η Κίναρος, που είναι τα νησιά που εγκλωβίζει η Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ναι. Πριν από λίγο απογειώθηκε ο Υπουργός Άμυνας με τον αρχηγό ΓΕΘΑ από την Αμοργό. Πρέπει να σας πω ότι εκτός του ότι η αποστολή τους ήταν να εμψυχώσουν τους κατοίκους
των ακριτικών αυτών νησιών, των απομακρυσμένων νησιών, λέγοντας μάλιστα ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα αναλάβουν να στείλουν στην Αμοργό, για παράδειγμα, και στρατιωτικό κτηνίατρο, στρατεύσιμο και φαρμακοποιό και ό,τι άλλο χρειαστούν αυτά τα μικρά νησιά. Στήριξη. Ναι. Ναι. Απέναντι λοιπόν από την Κίναρο που βρίσκεται η Αμοργός, κλείστηκε ο ναύαρχος ο Αποστολάκης μαζί με τον Γκαμένο στο γραφείο του Δημάρχου. Ο Δήμαρχος είναι ο παλιός ναύαρχος Φωστιέρης που είχε φτιάξει την ναυτική στρατηγική του Αιγαίου. Μάλιστα. Εκεί και κλεισμένων των θυρών ελήφθησαν ορισμένες αποφάσεις. Είναι αυτό που σας λέω το τελευταίο καιρό, ότι οι Τούρκοι φοβούνται. Ναι, μεν κάνουν τις ταρζανιές στο Αιγαίο, αλλά τις κάνουν σε πολύ μεγάλο ύψος. Mm-hmm. Φοβούνται. Φοβούνται γιατί. Γιατί τα ελληνικά οπλικά συστήματα, αυτά που υπάρχουν τώρα, κυρίως τα αντιαεροπορικά, μεσαίου και μικρού βεληνικούς, μετακινούνται από νησί σε νησί. Και ποτέ δεν ξέρουν πού βρίσκονται. Ακριβώς. Μπορεί στη Δονούσα να πήγε να εγκαινιάσει ο Καμένος το βρεφονιπιακό σταθμό, αλλά δεν έμεινε μόνο στο να κόψουν την κορδέλα. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Αυτό τι δείχνει. Δείχνει ότι η Αθήνα δεν παίρνει αψήφιστα αυτά που κάνουν τις ταρζανιές, δηλαδή οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα για παν ενδεχόμενο. Και ας μην υπάρξει. Σας λέω, γίνονται συγκεκριμένες κινήσεις. Και ο νόν νοήτο. Καλή νύχτα. Οι τουρκικές απειλές κατά της Κύπρου προσθέθηκαν στον μπαράζ προκλήσεων των τελευταίων μηνών. Οι αναλυτές τονίζουν πάντως στον Αλφα ότι η συμφωνία με τους δύο πετρελαϊκούς κολοσσούς που ανέλαβαν τις γεωτρήσεις αποτελεί ένα πανίσχυρο χαρτί για την κυπριακή κυβέρνηση. Φρενάρει τις εξελίξεις και τα ωφέλη για την Κύπρο και την Ελλάδα προσπαθεί η Τουρκία με το κάζους μπέλι και τις διεκδικήσεις στο οικόπεδο 6, εκτιμούν διεθνολόγοι. Σε περίπτωση που οι Κύπροι βρουν περισσότερα κοιτάσματα, θα ξεφύγει και σε οικονομικό επίπεδο και σε πολιτικό και σε στρατηγική σημασία η Κύπρος από τα χέρια της Τουρκίας. Θα μιλάμε για άλλο επίπεδο. Οι Τούρκοι δεν θα διστάσουν, υπογραμμίζουν αναλυτές, να τραβήξουν το σκηνή. Θέλει να παρεμποδίσει την εξόριξη. Και να δημιουργήσει την διεθνή εικόνα ότι αυτός ο χώρος είναι αμφισβητούμενος και δεν είναι ελεγχόμενος από την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά μέρισμα σε αυτό το χώρο έχει και η Τουρκία μέσα των Τουρκοκυπρίων. Αυτό είναι μια απαρχή επανάληψη των διεκδικήσεων στο Αιγαίο, οι οποίες ούτως ή άλλως υφίστανται. Στο οικόπεδο 6 δραστηριοποιούνται εταιρείες κολοσσοί ιταλικών και γαλλικών συμφερόντων. Στο οικόπεδο 10, η μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαιοειδών Exxon Mobil Αμερικανικών συμφερόντων μαζί με την πετρελαϊκή του Κατάρ, στην οποία εκπροσωπούνται και οι Ρώσοι. Στο 12, η εταιρεία Noble έχει ισχυρούς δεσμούς με Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Η Τουρκία απειλεί και τις δύο εταιρείες. Ποια είναι τα συμφέροντα αυτή τη στιγμή στην περιοχή? Έχει μαζευτεί όλος ο καλός ο κόσμος στην Ανατολική Μεσόγειο. Ιταλοί, Γάλλοι, Αμερικανοί, Ρώσοι και Ισραηλινοί. Και βλέπουμε ότι η κυπριακή κυβέρνηση προσπαθεί να διαμοιράσει και σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό, την πίτα. Είναι πολύ μεγάλα τα συμφέροντα για των εταιριών και των κρατών τα οποία υποστηρίζουν τα συμφέροντα αυτά. Φυσικά όμως και της κυπριακής κυβέρνησης και του ελληνισμού γενικότερα. Είναι χαρακτηριστικό πως για να αποκτήσει δικαιώματα στο οικόπεδο 10 η Exxon Mobil ενδιαφέρθηκε προσωπικά ο μέχρι πρότινος πρόεδρός της, Rex Tillerson. Άφησε τη θέση του πριν δύο μήνες όταν επιλέχθηκε από τον Donald Trump για τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών. Οι εταιρείες οι οποίες ανέλαβαν να συμπράξουν σε αυτό το διαγωνισμό γνωρίζουν πολύ καλά ότι πρόκειται για ήδη οριοθετημένη περιοχή η οποία δεν αμφισβητείται από κανέναν. Όχι στο τουρκικό αίτημα έκδοσης, είπε σήμερα το Συμβούλιο Φετών και για τους τελευταίους δύο από τους 8 Τούρκους αξιωματικούς. Με ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι πρόκειται για απόφαση με πολιτικά κίνητρα και πως θα επηρεαστούν από αυτήν οι σχέσεις των δύο χωρών. Ομόφωνα, με τρεις διαφορετικές αποφάσεις, η ελληνική δικαιοσύνη αρνήθηκε να στείλει πίσω στην Τουρκία αξιωματικούς που ίσως να κινδύνευαν με βασανιστήρια ή θανατική ποινή. Σήμερα το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε να μην εκδώσει στη γειτόνα χώρα τους τελευταίους δύο αξιωματικούς. Το δεύτερο τουρκικό αίτημα απορρίφθηκε στο σύνολό του. Κανένας από τους 8 στρατιωτικούς που παράνομα ήρθαν στην Ελλάδα δεν θα εκδοθεί.
Οι δικαστές ακολούθησαν την εισήγηση του εισαγγελέα. Ο κύριος Βούλγαρης τόνισε ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει στην Τουρκία από τότε που ο Άριος Πάγος απέρριπτε το πρώτο αίτημα, με το σκεπτικό ότι οι εξητούμενοι κινδυνεύουν με βασανιστήρια ακόμα και με εκτέλεση. Μία δεύτερη απορριπτική απάντηση ενδεχομένως να προκαλέσει δυσφορία στη γείτονα. Όμως, αν κοιταχθεί με ειλικρίνεια στον καθρέφτη, η σύγχρονη Τουρκία θα καταλάβει γιατί έρχεται η μία άρνηση μετά την άλλη, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από άλλες χώρες. Όπως αναμενόταν, και αυτή η δικαστική απόφαση δεν είναι άρεστη στην Άγκυρα. Buna yönelik Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı bir değerlendirme var, bir uyarı var. Yunanistan'ın darbecileri iade etmemesi ilişkilerimizi etkileyecek deniyor. Bakanlık yazılı açıklama yaptı ve açıklamada bu kararın siyasi sayıklarla alındığı vurgulanıyor. Τώρα την ώρα που συνεχίζει τον πόλεμο δηλώσεων κατά της Ευρώπης, ο Ερντογάν επιδιώκει στρατηγική συνεργασία με τον Πούτιν, αλλάζοντας ακόμη και τις θέσεις του για τη Συρία. Σε αντάλλαγμα, τώρα ο Ρώσος πρόεδρος τάχθηκε κατά της δημιουργίας κουρδικού κράτους. Αγωνιώδης προσπάθεια του Ταγίπ Ερντογάν να κλείσει μέτωπα. Συναντά τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Σότσι και υιοθετεί την επιχειρηματολογία του Ρώσου Προέδρου για τις επιθέσεις με χημικά εναντίον αμάχων. Δεν φταίει ο Άσαντ, υποστηρίζει. Ancak bazı çevreler tüm enerjilerini süreci sabote etmeye harcıyor. Bunun en bariz örneği Han Şeyhun'da gerçekleştirilen kimyasal saldırıdır. Мы с господином президентом придерживаемся точки зрения, что решение сирийского конфликта может быть обеспечено исключительно политико-дипломатическими средствами. Με τη συμφωνία για την πώληση στην Τουρκία των ρωσικών πυράβλων S-400 να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, στο τραπέζι των συνομιλιών έπεσε και το κουρδικό. Σύμφωνα με τον Ερντογάν, ο Πούτιν συμμερίζεται τους φόβους του Σουλτάνου για το ενδεχόμενο της δημιουργίας ενός κουρδικού κράτους. Ο Πούτιν δηλώνει ότι η Μόσχα γνωρίζει ότι θα ενοχλούσε την Τουρκία η δημιουργία ενός κουρδικού κράτους βόρεια της Συρίας. Δεν το βλέπει με καλό μάτι. Ο Τούρκος πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Ρώσο αλλά και τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping στις 14 και 15 Μαΐου στο Πεκίνο. Αμέσως μετά στις 16 Μαΐου ο Ερντογάν συναντά στο Λευκό Οίκο τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Κρατώντας πανό με τη φωτογραφία του φυλακισμένου Γερμανού ανταποκριτή της Welt, Ντενίζ Γιουτσέλ, αλλά και άλλων Έγκλειστων δημοσιογράφων στην Τουρκία, διαδηλωτές αποκλείουν το δρόμο έξω από την τουρκική πρεσβεία στο Βερολίνο. Ζητούν την απελευθέρωσή τους. Μύδρους κατά του Ερντογάν εξαπολύει ο ηγέτης της τουρκικής αξιωματικής αντιπολίτευσης Κιλιτσντάρογλου, καταγγέλλοντας ότι το δημοψήφισμα ήταν στημένο από τον Ερντογάν. Tartışılamaz bile. Hayır çıktığına %100 eminim. Siyasi otoriteden talimat aldılar. Yasaları açıkça çiğnediler ve evet'i çıkardılar. Πάμε στα Σκόπια τώρα, όπου η πολιτική κατάσταση παραμένει ρευστή. Ο Αλβανόφωνος πρόεδρος της Βουλής ανέλαβε καθήκοντα με τις ευλογίες βεβαίως των Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγες ώρες αργότερα πυροδοτούσε νέες οργισμένες αντιδράσεις, καθώς γέμισε το γραφείο του με αλβανικές σημαίες. Μετά από αυτές τις πρωτοφανείς εικόνες στο Σκοπιανό Κοινοβούλιο, η Αμερικανική παρέμβαση νομιμοποιεί το ρόλο κλειδί του αλβανόφωνου Προέδρου της Βουλής Τζαφέρη. Σ' άλλο προκαλεί αυτή η φωτογραφία. Ο νεοεκλεγής Πρόεδρος της Σκοπιανής Βουλής στο γραφείο του. Στα αριστερά του η σημαία της Αλβανίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελευταία των Σκοπίων. Ο δάκτυλος του Ράμα πρωταγωνιστεί στην πολιτική σκηνή των Σκοπίων. Η Αλβανία και ο αλβανικός παράγων έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο ο τοποτηρητής των δυτικών συμφερόντων στα Δυτικά Βαλκάνια. Ο Ταλάτ Τζαφέρη είναι ηγετικός στέλεχος της αλβανόφωνης μειονότητας, πρώην μέλος του Τσεκά και σκληροπυρηνικός. Στο παρελθόν είχε διατελέσει υπουργός άμυνας στην κυβέρνηση Γκρούευσκι. Και ενώ ο Γκρούευσκι αναγκάζεται να υποχωρήσει, ο σοσιαλιστής Ζάεφ ετοιμάζεται να σχηματίσει κυβέρνηση με τη συνεργασία των αλβανόφωνων. Με την κλίκα γύρω από τον Γκρούευσκι δεν μπορεί ποτέ να είναι κανείς σίγουρος τι πρόκειται να συμβεί. Ευρώπη και Γερμανία αποδοκιμάζουν τις βίαιες πρακτικές του πρώην πρωθυπουργού Γκρούευσκι. Ο Νίκολα Γκρούευσκι εξάντλησε τα όρια. Χάθηκε η εμπιστοσύνη που είχε δημιουργηθεί μεταξύ πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκάλεσε ζημιές στις διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νωρίτερα, ο πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Σκόπια έχει συνάντηση με τον Τζαφέρη, διαμηνύοντας ότι η Ευρώπη θα συνεργαστεί μαζί του.